Σφυρίζε, hey, σφυρίζε. Λοιπόν, οι εθελοντές εν δράση εδώ στον Αμπελώνα του ηφαιστείου της Ανεμότιας. Καλημέρα. Καλημέρα. Δώστε μας εικόνα από την εμπειρία σας. Είναι πολύ όμορφα. Μαθαίνουμε την τεχνική εδώ που μας διδάσκει μια έμπειρη ομάδα, από ό,τι φαίνεται, και πολύ δεμένη ομάδα. Δεύτερη μέρα σήμερα. Αυτό. Ξελακώνουμε τώρα να βάλουμε την κοπριά, μετά να βάλουμε νερό. Ήρθε η κοπριά. Έχετε ασχοληθεί ξανά με οτιδήποτε έχει να κάνει με τη γη, με φύτευση, έχετε εμπειρία? Από τους παππούδες. Έχει περάσει καιρός. Αλλά εδώ νομίζω ότι μπήκε η μαγιά να συνεχίσει. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Καλή συνέχεια. Καλή. Ευχαριστούμε. Έτοιμος να φυτέψεις ένα εξαιρετικό αμπέλι. Ναι, είναι μια άγια δουλειά είναι. Εγώ βλέπω τώρα 2-3 χρόνια μπροστά, ότι αυτό σε 2-3 χρόνια θα δώσει κορμό, θα δώσει φύλλα, θα δώσει τα φύλλα, θα δώσει αμπελόφυλλα για γιαπράκια, θα δώσει χαρά, ζωή. Εγώ βλέπω ότι εδώ η ομάδα που έχετε δημιουργήσει είναι από μόνη της μια ομάδα χαράς και ζωής και διάδρασης, έτσι, και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ναι, έχουμε δεθεί σαν ομάδα και στη χτεσινή μέρα και στη σημερινή και στο προηγούμενο εργαστήρι με τις ξερολιθιές που κάναμε, όπως είδατε, γύρω-γύρω. Αυτό είναι η χαρά. Δηλαδή η χαρά είναι ότι άγνωστοι άνθρωποι και λίγο γνωστοί έρχονται και ανταμώνουν και δένονται, συνεργάζονται και παράγουν. Εγώ αυτή τη στιγμή όμως κάνω ακριβώς αυτό που είπες, τη δουλειά του συντονισμού. Να καταγράψω ακριβώς ποια φυτά θα μπουν μπου. Γιατί έχουμε δύο διαφορετικά είδη, δύο διαφορετικές ποικιλίες, τα βάζουμε τυχαία, ναι. Είναι πειραματικός ο αμπελώνας, πρέπει να έχουμε δεδομένα, αυτά κάνω, τα καταγράφω για να συνεχίσουμε μετά τα πειράματά μας στο επόμενο πρόγραμμα. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη οργάνωση, υπάρχει ψυχή εδώ πέρα, είδαμε από όλους και έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εγώ θα πω το λόγο για τον οποίο ασχολούμαι με αυτό το πράγμα ως εθελόντρια, είναι η σύνδεση. Είναι η σύνδεση. Είχα ανάγκη, είναι και ο λόγος που βγήκα από τη Θεσσαλονίκη. Είχα ανάγκη να συνδεθώ με τους ανθρώπους και να συνδεθώ με τη γη ξανά. Αυτό. Είναι αυτό το πράγμα. Αυτό χρειαζόμαστε, να συνδεθούμε. Για να μπορέσουμε να προσαρμοζόμαστε πολύ πιο εύκολα σε οποιαδήποτε αλλαγή, σε οποιαδήποτε δυσκολία. Όσο είμαστε μαζί, ως άνθρωποι και ως περιβάλλον, γιατί είμαστε κομμάτι του περιβάλλοντος, είναι πολύ πιο εύκολο να τα απεξέλθουμε. Με χαρά είδαμε σήμερα ότι εδώ στο βιωματικό εργαστήρι και οι άνθρωποι που βοηθούν να γίνει πράξη όλο αυτό έγιναν εθελοντές. Η Βίκη Κλεφτογιάννη είναι κοντά μας από το Πράσινο Ταμείο. Σας είδαμε να φυτεύετε, να συμπράτετε με τους εθελοντές εδώ και με την Κινσέπτ. Πείτε μας πρώτα την εμπειρία σας και στη συνέχεια φυσικά και τη βοήθεια του Πράσινου Ταμείου στην ομάδα εδώ. Είναι μια υπέροχη εμπειρία πραγματικά. Όλοι εδώ έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Και με τη βοήθεια του Πράσινου Ταμείου. Το Πράσινο Ταμείο είναι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Σκοπός του Πράσινου Ταμείου μπορεί να είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Δηλαδή μπορεί να προσφέρει υποστήριξη σε επίπεδο διοικητικό, οικονομικό, χρηματοπιστωτικό και τεχνικό σε δράσεις και προγράμματα τα οποία αποσκοπούν στην αποκατάσταση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος φύση και φυσικό περιβάλλον και καινοτόμες δράσεις και ειδικότερα μέσω του άξονα καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες. Εγώ βρίσκομαι εδώ διότι αυτό το διήμερο πραγματοποιείται μία δικτύωση, μία ανταλλαγή τεχνογνωσίας ανάμεσα σε δύο έργα. Στο συγκεκριμένο έργο που αφορά τη φύτευση του βιολογικού αμπελώνα, αλλά και στο έργο, το ευρωπαϊκό έργο Life Terrascape, το οποίο υλοποιείται στην Άνδρο και αφορά την αποκατάσταση ξερολιθιών, ναι, με σκοπό τη δημιουργία πράσινων υποδομών. Το νήμα το οποίο συνδέει τα δύο έργα είναι η προσέγγιση της συμμετοχικής επιστασίας γης. Η συμμετοχική επιστασία γης είναι μια στρατηγική η οποία εμπλέκει επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα, τους εμπλέκει άμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος με συνεργασία διάφορων φορέων.
Να ρωτήσω, εσείς συμπράττετε κάθε φορά σε κάθε έργο που συμμετέχετε στο χωράφι ποιον από τους παραγωγούς? Εμείς βοηθάμε και υποστηρίζουμε, ο φορέας βοηθάει και υποστηρίζει. Και σήμερα, λόγω ακριβώς της δικτύωσης αυτής, της ανταλλαγής εμπειρίας και τεχνογνωσίας, έτυχε να βρίσκομαι εδώ και είναι μια πραγματικά μοναδική εμπειρία. Και τα συγχαρητήρια σε όλους εδώ που βοηθάνε, τόσο τα μέλη της KINSEP όσο και τους εθελοντές. Η KINSEP, η Φέστη Ανεμόδιας, έχει ιδρυθεί το 2017. Βέβαια, σαν ιδέα υπήρχε μέσα στο μυαλό μας από πολλά χρόνια. Προηγήθηκε η ίδρυση ενός συλλόγου αμπελουργών, του Συλλόγου Αμπελουργών Ανεμότιας, ο οποίος υφίσταται ακόμη, και αυτός ήταν ο σπόρος για να δημιουργηθεί αυτή εδώ η KINSEP. Ο σκοπός μας είναι ο εξής. Πιστεύουμε, και νομίζω δίκιο έχω, ότι έχουμε κληρονομήσει μια πάρα πολύ σπουδαία κληρονομιά, τον κάμπο της Ανεμότιας, του οποίου το κλίμα και το γεγονός ότι είναι μια καλδέρα ευνοεί λοιπόν πάρα πολύ την καλλιέργεια του αμπελιού. Παρέχει μια φυσική προστασία από τις ασθένειες, μπορεί να μην είναι 100% πλήρης προστασία, αλλά τέλος πάντων είναι σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό, οπότε με ελάχιστες παρεμβάσεις δικές μας μπορούμε να έχουμε ένα προϊόν εξαιρετικής ποιότητας. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που χρειάζεται είναι και να εξορθολογήσουμε τον τρόπο καλλιέργειας, και νομίζω ότι αυτό καλούμαστε να κάνουμε τώρα εμείς, αυτό θέλουμε ουσιαστικά να κάνουμε τώρα εμείς. Σεβόμαστε απολύτως την παράδοση, πράγμα το οποίο βέβαια το δείχνουμε και έμπρακτα σήμερα, αλλά θέλουμε να την παντρέψουμε με την επιστημονική γνώση και με τις νέες τεχνολογίες βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι και αν χρειαστεί, μπορεί να καινοτομήσουμε κιόλας, δηλαδή μπορεί κάποια πράγματα να χρειαστεί να τα ανατρέψουμε. Θα τολμήσουμε να το κάνουμε. Πάντως, αυτή τη στιγμή είμαστε στην θέση να πούμε ότι έχουμε τέσσερις ετικέτες, παράγουμε τέσσερα κρασιά που κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετικά, και έχουμε προοπτική για παραπάνω επέκταση της παραγωγής μας και όλων των δραστηριοτήτων μας, ακόμα και σε άλλους τομείς, δηλαδή θα παράξουμε και άλλα προϊόντα, όπως για παράδειγμα πετιμέζι. Προετοιμαζόμαστε και γι' αυτό. Σήμερα, αυτό που κάνουμε σήμερα, είναι η φύτευση ενός βιολογικού αμπελώνα, όπου σε αυτόν τον αμπελώνα, θέλω να πω βέβαια, πρέπει οπωσδήποτε να πω ότι αυτό γίνεται με την πλήρη στήριξη του Πράσινου Ταμείου. Επίσης, γίνεται με σύμπραξη με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το οποίο πάντοτε είναι σε ό,τι δράσεις κάνουμε αρρωγός και μαζί μας. Επίσης, με το Σύλλογο Αμπελουργών βεβαίως και με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σκαλοχωρίου Δρύση. Όλοι είναι εδώ οι εκπρόσωποι τους και όλοι δουλεύουν. Αυτό που κάνουμε λοιπόν σήμερα είναι η φύτευση αυτού του αμπελώνα, στον οποίο πρόκειται να εγκαταστήσουμε γηγενείς ποικιλίες. Δηλαδή μόνο ντόπιες ποικιλίες, τέσσερις ντόπιες ποικιλίες από αυτές που υπάρχουν και που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Οπότε αυτά τα κλίματα που φυτεύουμε τώρα, που είναι άγρια ακόμη, θα εμβολιαστούν τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, και θα έχουμε τέσσερις ντόπιες ποικιλίες καινούριων. Ένα καινούριο αμπέλι με τέσσερις ντόπιες ποικιλίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που είναι εδώ. Βλέπω ότι ο κόσμος βέβαια ανταποκρίνεται πάρα πολύ στο κάλεσμα το δικό μας. Βλέπω επίσης ότι περνάει πάρα πολύ καλά και αυτό με χαροποιεί. Ελπίζουμε ότι η προσπάθειά μας θα έχει συνέχεια. Έχουμε στήριξη. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε παράπονα από τη στήριξη της πολιτείας, δεν έχουμε παράπονα από τη στήριξη του Δήμου. Εντάξει, έχουμε τα προβλήματά μας, αλλά νομίζω ότι προχωράμε με καλή πορεία. Δηλαδή, έχουμε καλή πορεία, έχουμε καλή προοπτική και πιστεύω ότι έρχονται μπροστά μας καλύτερες μέρες. Έχετε και πάρα πολλά σχέδια. Μαθαίνουμε ότι ο χώρος στον οποίο βρισκόμαστε, σκοπός είναι να γίνει ένας επισκέψιμος αμπελώνας, ενώ ήδη δημιουργείται και το δικό σας συνοπείο μέσα στο χωριό. Ναι. Ναι, αυτός ο χώρος, επειδή ευνοεί πάρα πολύ και η θέση του, είναι πολύ βολικό για κάποιον που έρχεται στο χωριό να τον επισκεφθεί. Ναι, στα πλάνα μας είναι να γίνει ένας επισκέψιμος αμπελώνας. Ίσως να μπορείτε ή να μπορέσατε να δείτε ένα κτίσμα το οποίο υπάρχει εδώ πέρα, το οποίο είναι βέβαια σε άθλια κατάσταση, αλλά σκοπός μας είναι να μπορέσουμε να το αναστηλώσουμε και να υπάρχει. Ναι, θα είναι πολύ καλό για μας να έρχεται κόσμος να βλέπει όχι μονάχα τα κρασιά, αλλά να βλέπει και το πώς παράγεται το κρασί, για να δει και τη μία και την άλλη όψη τη συνοποίηση. Ακριβώς. Ναι, επίσης φτιάχνουμε ένα καινούργιο νοοποιείο. Είναι ένα πρόγραμμα από το Leader. Έχουμε πάρει μια χρηματοδότηση από το Leader όπου υλοποιείται αυτό το καιρό. Πιστεύουμε ότι όχι φέτος, αλλά την επόμενη χρονιά θα υλοποιήσουμε στο νέο μας νοοποιείο, ένα μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο νοοποιείο, όπου θα μπορούμε να κάνουμε πολύ καλύτερα πράγματα. Επίσης, έχουμε στον ίδιο χώρο, πρόκειται να εγκατασταθεί καζάνι για να παράξουμε πετιμέζι, το οποίο είναι ένα άγνωστο προϊόν, αλλά εξαιρετικής ποιότητας προϊόν. Η ζάχαρη των παλιών
που ξεχάστηκε στις μέρες μας, αλλά νομίζουμε όλα τούτα που σημαίνουν πρέπει να το ξαναβάλουμε στο τραπέζι μας. Ναι, ακριβώς. Δεν είναι μόνο ότι είναι υποκατάστατο τη ζάχαρη, είναι πολύ καλύτερο από τη ζάχαρη και πολλά πράγματα. Εμείς που έχουμε μικρές ποσότητες το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ στη μαγειρική. Και πολλοί κόσμοι που το χρησιμοποιεί, βεβαίως, πολλοί κόσμοι και δεν το ξέρει πλέον. Ελπίζουμε ότι θα το μάθει.